Κυρίες και κύριοι, επί πάρα πολλές δεκαετίες, κάτω από την επίδραση συγκεκριμένων απόψεων, όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις αλλαγές στο ποινικό μας σύστημα έτειναν κυρίως στην προστασία των δικαιωμάτων αυτών που εγκληματούν. Σε μία αντίληψη ότι πρέπει να έχουμε κράτος δικαίου, ξεχάστηκε τελείως ότι εκτός από τα δικαιώματα αυτών που εγκληματούν, υπάρχουν και τα δικαιώματα των θυμάτων. Υπάρχουν και τα δικαιώματα της ελληνικής κοινωνίας, η οποία θέλει να ζει ειρηνικά. Οι Έλληνες πολίτες θέλουν, επιθυμούν να μην τους κλέβεις, να μην τους ληστεύεις, να μην βιάζεις τα παιδιά τους, να μην καταστρέφεις την περιουσία τους, να μην τους συκοφαντείς, να μην ασκείς πράξεις βίας εναντίον τους. Αυτά είναι τα δικαιώματα των Ελλήνων, τα οποία αγνοήθηκαν επί πάρα πολλά χρόνια. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε, δεν γίνεται διάλογος. Λοιπόν. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη για τον κύριο συνάδελφο. Σας ενοχλεί. Το καταλαβαίνω. Γιατί, ξέρετε γιατί σας ενοχλεί. Ξέρετε γιατί σας ενοχλεί. Κύριε Πολακή, παρακαλώ. Γιατί η φροντίδα όλη στα χρόνια που κυβερνήσατε ήταν πώς θα προστατεύσετε τους εγκληματίες. Δεν είχατε καμιά φροντίδα για τα θύματα. Κύριε συνάδελφε, λέει την άποψή του. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Επειδή το θέλετε, αυτό τώρα θα... κοιτάξτε, δεν θα αντιπαρέλθω. Δεν θα το περάσω έτσι. Παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, κύριε Τσακαλώτο, θα αφήσετε τον Υπουργό να ολοκληρώσει. Λοιπόν, δεν είναι τρόπος αυτός, δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Η τροποποίηση που κάνατε στο ποινικό κώδικα το 2019, παρατείνοντας τη λειτουργία της Βουλής για μια εβδομάδα, παρά το ότι είχατε ορίσει ημερομηνία εκλογών, οδήγησε 5.000 δικογραφίες κακουργηματικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων τότε στο αρχείο. Η φροντίδα σας ήταν πώς, έστω και την τελευταία μέρα που νομοθετούσε η Βουλή, 5.000 κακουργηματικές υποθέσεις θα πάνε στο αρχείο. Και η φροντίδα σας ήταν πώς, μεγαλοεγκληματίες, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό σε 15 χρόνια τουλάχιστον κάθερξη, με την τροποποίηση που κάνατε να αθωωθούν επειδή τα κακουργήματα τα μετατρέψατε σε πλημελήματα και οδηγήσατε στην αθώωσή τους λόγω παραγραφής. Είναι οι κώδικες που ψηφίσατε την τελευταία μέρα πριν κλείσει η Βουλή. Ψηφίσατε πριν κλείσει η Βουλή σε μια μέρα 1.100 άρθρα, που είναι ο κώδικας, ο ποινικός και η ποινική δικονομία. Αυτό κάνατε. Στο όνομα του λαού το κάνατε αυτό. Στο όνομα των εργαζομένων το κάνατε αυτό. Στο όνομα των ταλαιπωρημένων το κάνατε αυτό. Όχι. Το κάνατε στο όνομα των μεγάλων εγκληματιών της χώρας αυτής, οι οποίοι εισηγείαν των κορόιδων, των υπολείπων 10 εκατομμυρίων κορόιδων, αποχαιρέτησαν τα δικαστήρια την ώρα που αντιμετώπισαν ποινές ισόβιας φυλάκισης. Καταργήσατε δίκες την ώρα που επρόκειτο να εκδοθούν δικαστικές αποφάσεις, για τις οποίες, περιπτώσεις απειλούνταν ποινή ισόβιας κάθερξης. Την καταργήσατε την τελευταία στιγμή, μια μέρα πριν το δικαστήριο εκδώσει την απόφαση, πριν τους καταδικάσει σε ισόβια, και αποχαιρέτησαν βγάζοντας το καπελάκι όλους. Στο όνομα του λαού το κάνατε αυτό. Στο όνομα της προστασίας των συμφερόντων του λαού το κάνατε αυτά. Λοιπόν, αυτό που αλλάζει και το καταπληκτικό, ξέρετε ποιο είναι? Οι κώδικες δημοσιοποιήθηκαν. Είναι σε δημόσια διαβούλευση εδώ και 15 μέρες. Ακόμα περιμένω την ανακοίνωση του κόμματός σας για τους κώδικες. Για το παραμικρό βγάζετε ανακοίνωση εδώ, γιατί δεν μιλάτε. Και ξέρετε γιατί δεν μιλάτε? Διότι έρχεται μια κοινωνία από κάτω, η οποία λέει ότι επιτέλους υπάρχει μια πρωτοβουλία η οποία θα προστατεύσει την κοινωνία από την καθημερινή εγκληματικότητα. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Και δεν έχετε μιλήσει καθόλου. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, κύριε συνάδελφε, τι τρόπος είναι αυτός? Τι κάνετε με όλα αυτά? Κύριε συνάδελφε, τι είναι αυτά? Λοιπόν, μην επεμβαίνετε, παρακαλώ. Ακούστε λίγο. Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, λοιπόν, ολοκληρώστε. Και μην απευθύνεστε στο Προεδρείο. Είναι η τελευταία μου φράση. Εγώ
Δεν είμαι σε εκείνους που ψήφισαν όλα αυτά που σας περιγράφω. Αν λοιπόν αναλογίζεστε πώς γίνατε έτσι, δεν είμαι εγώ που έγινα έτσι. Εσείς πώς γίνατε και ψηφίσατε να απαλλάξετε τους κακούργους. Εσείς πώς καταντήσατε να ψηφίζετε την απαλλαγή των κακούργων. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ ολοκληρώστε. Λοιπόν. Και θα τελειώσω. Και θα τελειώσω. Κύριε Υπουργέ, είστε ήδη στα 14 λεπτά. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Για να δούμε ποιος κατάντησε πώς. Όταν την τελευταία μέρα, σε μια μέρα, ψηφίζετε 1.100 άρθρα. Και η μόνη σας σκέψη ήταν να απαλλαγούν 5.000 κακούργοι. Και δεν ντρέπεστε. Δεν είναι δική μου ανακοίνωση αυτή. Δεν είναι δική μου ανακοίνωση αυτή. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, μην απευθύνεστε στους αδελφούς. Λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, ακούστε. Παρακαλώ ολοκληρώστε. Ακούστε, γιατί παραλίγο θα το ξεχνούσα. Παραλίγο. Ακούστε, γιατί παραλίγο θα το ξεχνούσα. Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώνετε στις 15 λεπτά ήδη. Τελειώνω. Έχετε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο. Τελειώνω. Σας παρακαλώ, μην επεμβαίνετε. Τελειώνω. Λοιπόν, λέω, μην επεμβαίνετε στη διαδικασία. Αντί να τα βάζετε με μένα δεν τώρα. Δεν έχετε το λόγο, παρακαλώ. Αντί να τα βάζετε με μένα τώρα. Αντί να τα βάζετε με μένα τώρα, παρακαλώ να απαντήσετε στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κοντονή, τον οποίο ξυλώσατε από Υπουργό Δικαιοσύνης επειδή δεν δεχόταν να υπογράψει αυτούς τους άθλιους κώδικες και ο οποίος σας κατήγγειλε δημόσια ότι δεν υπήρξε πιο μεγαλύτερη διαπλοκή στους ποινικούς κώδικες ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την Ολιγαρχία. Είναι η φράση του Κοντονή, του Υπουργού σας. Λοιπόν, αντί να τα λέτε πώς κατάντησα εγώ, να απαντήσετε στον κύριο Κοντονή που σας λέει πώς καταντήσατε. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Πολάκη. Λοιπόν, κύριε Πολάκη, μην... να απαντήσετε λοιπόν στον κύριο Κοντονή. Κύριε Πολάκη, στην ομιλία σας, παρακαλώ. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης σας, τον κύριο Κοντονή, που σας κατήγγειλε για διαπλοκή με την Ολιγαρχία σε σχέση με τους ποινικούς κώδικες, όχι σε μένα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό.